αγάπη και κυρίως το χαμόγελο. Το χαμόγελο που όλοι γνωρίζουμε ότι στους Έλληνες είναι και το χαρακτηριστικό τους. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες και όλους που συμμετείχαν σήμερα στην εκδήλωση αυτή, που δηλώνει ότι είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω και με αυτά που διαθέτουμε, αυτά κάνουμε. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κύριο Καρά και την κυρία Χρυσοβασίλη για το σκετσάκι το προηγούμενο που έδωσαν τη χαρά στα παιδιά μας. Για να μην καθυστερώ όμως την εκδήλωση και επειδή όλοι περιμένουμε αυτό που έγινε και εδώ στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων, το δέντρο μας, να το ανάψουμε για να δώσουμε αυτό που χρειάζεται στα παιδιά μας που είναι η χαρά του δέντρου. Πριν όμως ανάψουμε το δέντρο, θα παρακαλέσω να έρθει η Μαριλένα μαζί μου. Έχουμε μαζί μας τη Μαριλένα, η οποία σήμερα μας έδωσε μια ιδιαίτερη χαρά και μια τιμή για το δέντρο μας εδώ στο χωριό μας. Μαριλένα μου, να σε καλά, αγαπητοί. Να σε καλά, καλή παιδιά. Αυτό που σου είπα, αυτό είναι. Τι ήταν κομμένη. Μαχαίρι. Πάρτε ένα μαχαίρι.
το κορίτσι που ήταν εκεί. Δεν πειράζει. Ανασένασε το μικρό έλατο. Τότε θα μπορούσε να πιώσει τα κρυφά μολόγια και όλα τα κούσμα κρυψιά. Από την κορυφή μου, τα πουλιά θα έρχονταν να κάνουν φωλιές στα κλαδιά μου και όπως το κυσούς αέρας, εγώ θα έρχομαι μεγαλώσει. Δεν το ευχαριστούσε το φως του ήλιου. Ούτε τα πουλιά, ούτε τα ρογαλά σύννεφα που ταξίδευαν πρωί και βράδυ πάνω του έτσι. Όταν ήρθε ο χειμώνας. Έλα να κάτσε κοιμάσουμε τη Μαρία. Μέρι, έλα, έλα, συγγνώμη. Βέβαια, δεν μας αρέσει το Μαρία. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Και δεν αφήνω να περάσει πάνω από το μικρό έλα. Α, τι ενοχλείτε το όπου ήταν. Όμως, πέρασαν δύο χειμώνες και ως τον τρίτο χειμώνα το έλα του είχε ψηλώσει τόσο πολύ που το λαγουδάκι δεν μπορούσε πια να πηδήσει από πάνω του, παρά έπρεπε να κάνει τρέχοντας το γύρο του δέντρου. Αυτό είναι, να μεγαλώνω, να μεγαλώνω, να ψηλώνω και να οριμάζω. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο. Απόλαυσε τα νιάτα σου, είπαν οι λαχτίδες. Απόλαυσε τη θαλερή φτωριά σου και την δροσά τη ζωή που έχεις μέσα σου. Και ο άνεμος φίλησε το δέντρο και η πρωινή δροσιά το βρόσισε με τα δάκρυά της. Όμως το έλατο διόλου δεν νοιαζόταν για όλα αυτά. Όταν πλησίαζαν Χριστούγεννα, πολλά δέντρα κόπηκαν. Δέντρα που συχνά δεν είχαν ούτε τόσο πόη, ούτε την ηλικία του μικρού μας έλατου, που δεν έβρισκε γαλήνη και λαχταρούσε να το σκάσει από εκεί. Αυτά τα νεαρά δέντρα, που ήταν και τα πιο όμορφα από όλα, πάντα τα έκοβαν χωρίς να τους αφαιρούν τα κλαδιά και τα έπαιρναν από το δάσος με καρότσες που τα έσερναν άλλο. «Πού τα πάνε?» ρώτησε το έλατο. «Δεν είναι πιο μεγάλη από μένα, ένα μάρας ήταν πολύ μικρό.» Καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Thank you.
πρόσφυγε τα πρόσφυγε στην πρόσφυγησή μας και ήρθε να έχει την φορολογία και μαγλαμβρίνει με την παρουσία τους. Το Σύλλογο Ιεροσκοπίων είναι καθένας στην πόλη με σχέση με μετάς, καθώς όλοι τους συνέβαλαν. Σας ευχόμαστε καλή εκδήλωση, καλή ακρόαση. Στο σημείο αυτό καλούμε τον εκπρόσωπο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της Μόνης Λεβαδίας κ. Γεωργίου, τον πατέρα Κωνσταντίνο Γιάννης Ιεροπολιτισμού. Της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Γεωργίου Χατζηχρονόπουλου, σύγχρονο.